Και γιατί ήρθες εδώ σήμερα? Ξέρετε, υψηλοτάτη, θέλω να πω. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε αυτή την τύπησα. Αυτή είναι η Ίσμα, αυτοκρατορική σύμβουλος. Ζωντανή απόδειξη ότι κάποτε υπήρξαν δεινόσαυροι. Και ας μην ξεχνάμε το δεξί χέρι της Ίσμα. Κάθε δεκαετία παίρνει καινούριο. Το φετινό μοντέλο λέγεται Chrome. Άστο σε μένα, Ίσμα. Ναι, αυτός είναι ο Κρόγκ. Τώρα τελευταία η Ίσμα απέκτησε την κακή συνήθεια να θέλει να κυβερνήσει πίσω από την πλάτη μου. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Δεν με αφορά αν η οικογένειά σου δεν έχει. Πώς το είπες? Φαΐ. Αυτό να το σκεφτόσασταν πριν γίνετε χωρικοί. Τελειώσαμε. Πάρτε τον από εδώ. Άλλος. Μα, εντάξει. Σε μένα το λες. Γεια σου. Υψηλότατε. Πάλι τα ίδια κάνεις. Τι κάνω? Τη δουλειά μου. Είμαι αυτοκράτορας και εσύ αυτοκρατορική σύμβουλος. Το θυμάσαι? Μα υψηλότατε, εγώ ασχολούμαι με ανόητα και σήμαντα θέματα. Wow. Καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε ρητίδες. Να δημιουργήσω τώρα. Πώς κρατιέται όρθια αυτή η γυναίκα? Μα τι? Πόσο καιρό είναι αυτό εκεί? Καλή ιδέα, Ίσμα. Τι λες, Κουσκό? Μη μαγγίζεις. Μη μαγγίζεις. Τζιζ. Συγγνώμη, υψηλότατε, ήρθε ο αρχηγός του χωριού. Ωραία, να περάσει. Α, και εσύ απολύεσαι. Απολύομαι? Τι ακριβώς εννοείς απολύομαι? Πώς να σου το πω. Παίρνεις δρόμο, σου δίνω τα παπούτσια στο χέρι. Εδώ οι δρόμοι μας χωρίζουνε. Στο καλό και να μας γράφεις. Διαλέγεις και παίρνεις, ξέρω κι άλλα. Εγώ, εσύ. Μα υψηλότατε, εγώ υπήρξα πάντοτε πιστή στην αυτοκρατορία για πολλά χρόνια. Όλοι φτάνουν στη δύση τους. Εσύ έφτασες πριν 50 χρόνια. Λοιπόν, είναι στο θρόνο. Ίσμα είναι στο θρόνο, έτσι? Ναι, μπράβο, Κρόγκ. Έλα, πάρε μπισκότα. Το πιάσα. Λοιπόν, σήκω. Άντε. Εντάξει, να περάσει. Καλησπέρα, υψηλότατε. Ήρθα εδώ επειδή έλαβα κλίση να... Νάτος! Καλό στο χωρικό μου! Πάτσα! Δείτε, πήρα μια κλίση. Πάτσα! Πολύ σωστά. Εσείς αυτός που ήθελα να δω. Εμένα? Έμαθα ότι μπορείς να λύσεις το πρόβλημά μου. Μπορείς να λύσεις το πρόβλημά μου, έτσι? Βεβαίως. Θα προσπαθήσω. Ωραία. Αυτό ήθελα να ακούσω. Ξέρεις πόσο σημαντικό είναι το χωριό σας για την αυτοκρατορία? Ναι, καλλιεργούμε το στάρι που τρώτε εδώ στο παλάτι και καλλιεργούμε τα λάμα που εσείς... Το χωριό μου? Ω, ναι. Έχεις ένα πολύ ωραίο οικοπεδάκι στην κορφή του λόφου, έτσι? Ναι, η οικογένειά μου ζει στην κορυφή του λόφου για 6 γενιές. Αχα. Πες μου λοιπόν, πού έχει τον περισσότερο ήλιο? Θα έλεγα από την άλλη μεριά αυτών των δέντρων. Όταν βγαίνει ο ήλιος, οι λόφοι τραγουδούν. Λοιπόν, κανονίστηκε. Ναι. Ναι, το πρόβλημα λύθηκε. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Αυτό ήταν. Γι' αυτό με φωνάξατε μόνο. Χρειαζόμουν τη γνώμη του ειδικού πριν αποφασίσω που θα βάλω την πισίνα μου. Πισίνα? Ιουχου! Καλώς όρισες στην Κουζκοτοπία, το τελειότερο θέρετρο. Με νεροτσουλήθρα. Τι? Δεν είναι τέλειο? Δώρο γενεθλίου στον εαυτό μου. Πόσο χαίρομαι. Δεν καταλαβαίνω. Πώς θα γίνει? Καλά, θα σου εξηγήσω. Αύριο που γιορτάζω τα γενέθλιά μου, όταν θα δώσω το σύνθημα, η πόλη σας θα γκρεμιστεί και θα κάνει χώρο γι' αυτό. Λοιπόν, εγώ στη θέση σου θα ετοίμαζα τις βαλίτσες μου και δρόμο. Εμείς πού θα ζήσουμε? Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει. Καλό? Στάσου, δεν μπορείς να... Μόλις διατάξω, το χωριουδάκι σας θα κάνει bye-bye. Bye-bye! Στάσου! Ναι, όλα πάνε όπως θέλω εγώ.